Υπάρχουν 3.800.000 συνδρομητές ίντερνετ και 1.100.000 συνδρομητές τηλεόραση, συνδρομητικής τηλεόρασης, αυτό που λέει ο κόσμος pay TV. Για να σκεφτείτε ότι όλες οι συνδρομές, οι περισσότερες συνδρομές, είναι προϊόν προσφοράς από τις εταιρείες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας. Αυτό σημαίνει ότι σε έναν λογαριασμό ενδέχεται, είναι πάρα πολύ πιθανό και συμβαίνει, να είναι δωρεάν η χρήση του ίντερνετ ή να είναι δωρεάν τυπικά η χρήση συνδρομητικής τηλεόρασης, αφού μέσα στην προφορά είναι μηδέν, ενώ στο πάγιο το τηλεφωνικό περιλαμβάνεται όλο το κόστος που πληρώνει ο τελικός χρήστης, ο τελικός καταναλωτής. Επίσης υπάρχει αντικειμενική δυσκολία από τα τμήματα, τα τεχνικά των εταιριών, να εφαρμόσουν τον φόρο του 5% ή 10%, ενδεχομένως και τον συνολικό φόρο στην τηλεφωνία, διότι πολλές φορές υπάρχουν είτε συνδρομητικές συνδέσεις είτε εταιρικές συνδέσεις που δεν περιγράφεται επαρκώς τι αντιστοιχεί ακριβώς σε ποια υπηρεσία. Να σας πω ότι πέραν της σταθερής τηλεφωνίας υπάρχει και η κινητή τηλεφωνία. Στην κινητή τηλεφωνία, όταν αγοράζω, ειδικά στην καρτοκινητή που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι λόγω κρίσης τώρα, όταν αγοράζω ένα πακέτο το οποίο έχει SMS και μου δίνει δωρεάν ίντερνετ, τι τύπου φόρος θα μπει και σε ποια ακριβώς υπηρεσία. Θα ήθελα να σας πω ότι, όπως είπα και στην εκπομπή Studio 3 της ΕΡΤ με τη Μαριλένα Κατσίμη και τον Σεραφείμ Σίλα, φαίνεται ότι είναι ελιγμός της κυβέρνησης η θέσπιση αυτού του φόρου, που δεν υπάρχει παρόμοιο σε ολόκληρο τον κόσμο. Σκεφτείτε ότι η Αμερικανική Γερουσία κάθε Δεκέμβριο ψηφίζει το Internet Tax Freedom Act. Αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί ψηφίζουν κάθε χρόνο, κάθε Δεκέμβρη, ότι δεν θα φορολογήσουν το ίντερνετ. Βέβαια, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα ισχύει. Απλώς σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να συγκρατηθεί ένας φόρος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει, κύριε Υπουργέ, σε κολεκτιβοποίηση των συνδέσεων. Δηλαδή, είμαι σε μια πολυκατοικία, κρατάω μία σύνδεση, την χρησιμοποιούνται όλοι μέσω Wi-Fi. Με αποτέλεσμα να πληρώνετε μία σύνδεση, σκεφτείτε, για 10-15 διαμερίσματα, επαρκή τεχνολογία πλέον να γίνει αυτό, με αποτέλεσμα να χαθεί ένας πολύτιμος φόρος, ο ΦΠΑ, που θα γίνει τώρα 24% όπως έχετε εξαγγείλει, και από τις υπόλοιπες συνδέσεις. Δηλαδή θα έχω 10 συνδέσεις, θα μπει φόρος, θα πούνε οι 10 από τους 15, τις κόβουμε, τις μοιραζόμαστε, και αμέσως βρισκόμαστε με ένα έλλειμμα 24%, ενώ πήγαμε να βγάλουμε 5%. Πιστεύω ειλικρινά ότι θα βρείτε τρόπο, ακόμα κι αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, να μην τον εφαρμόσετε. Γιατί τα επιχειρήματα είναι πάρα πολλά, είναι πρόσφορα, και να σας πω ότι ο μεγαλύτερος χρήστης, πελάτης, καταναλωτής, φορολογούμενος αυτού του φόρου είστε εσείς οι ίδιοι ως δημόσιο, και θα σας πω αμέσως γιατί. Διότι τα πανεπιστήμια, οι φορείς, τα ιδρύματα. Μισό λεπτό και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τα πανεπιστήμια, οι φορείς, τα ιδρύματα, η δημόσια διοίκηση χρησιμοποιεί ίντερνετ κατά κόρον. Εσείς δέχεστε, είστε υποδοχέας του ίντερνετ μέσω του dark fiber, όπως λέμε, της οπτικής ίνας που φτάνει και μοιράζεται σε όλους. Ποιος θα πληρώσει εκεί? Δηλαδή θα πρέπει να λάβετε μια πρόνοια. Τι θα γίνει με όλους αυτούς, και κυρίως τι θα γίνει όταν είμαι ένα ξενοδοχείο, ας πούμε στην Κρήτη, πληρώνω 800 ευρώ για την οπτική ίνα, που συμβαίνει αυτό, και 10 ευρώ για το ίντερνετ στο τιμολόγιο. Εκεί δηλαδή ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό? Θα ήθελα να τα σκεφτείτε όλα αυτά, και είμαι σίγουρος ότι θα πράξετε το καλύτερο για την κυβέρνηση, για όλους τους βουλευτές, για τη χώρα και για τους νέους που μας ακούνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.